Υπάρχει μία αλλαγή, επιβεβαιώνω, στο σχήμα που βλέπετε τώρα. Τη θέση του Σταύρου Πεταβράκη και βέβαια το περιβραχιόνιο στο μπράτσο επίσης παίρνει ο Βασίλης Βιτλής ως αριστερός μπακ. Στο τέρμα ο Ρέστης Μένκα. Δύο στόπερ ο Στρίος Καψάλης και ο Βαγγέλης Ανδρέου. Δεξιός μπακ ο Δημήτρης Σιώπης. Γιώργος Μακρύς και Παντελής Δριζογιάννης η αμυντική χάφο. Ροζέριο Μαρτίνς είναι η μόνη αλλαγή στο αρχικό σχήμα αντί του Τάσου Κρητικού. Θα παίξει στις πτέρυγες μαζί με τον Άλεξ Κρούθ τον Ισπανό. Ο έτερος Ισπανός, ο Σάλβα Τσαμόρο, στην κορυφή της επίθεσης μαζί βέβαια με το βαρύ πυροβολικό της δόξας τον Νίκο Κουσκουνά. Πάμε στην Παναχαϊκή με τρεις αλλαγές εδώ από πλευράς του Σοκράτη Οφριδόπουλου, καθώς η ομάδα του δεν ικανοποίησε στο εντός έδρας 0-0 με τον Καραϊσκάκη. Ο Βασίλης Σούλης συνεχίζει ανάμεσα στα δοκάρια, έβγαλε πέναλτι άλλωστε την προηγούμενη αγωνιστική. Νίκος Λουμπαρδέας και Τίμος Τσελεπίδης, οι δύο στόπερ, σε σχήμα με δύο στόπερ αυτή τη φορά ο Οφριδόπουλος. Δεξιά ο 35χρονος Γιώργος Ντάσιος. Αριστερά ο Δημήτρης Τζέιμς Σταμόπουλος, ο Ελληνοκαναδός. Κεντρική χάφο Κώστας Πλέγας και ο Σπύρος Φουρλάνος με δεκάρι τον Ίστρα Κόλ τον Αργεντινό. Στις πτέρυγες ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος και ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Και στην κορυφή της επίθεσης ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα, όχι μόνο της Παναχαϊκής αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, στελέχος της Εθνικής Ελπίδων, ο Παναγιώτης Μωραΐτης. Η δόξα μετά από δύο διαδοχικές ήττες κατάφερε να σηκώσει κεφάλι, πέρασε με 1-3 από το Αιγίνιο και φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτήν την πολύ καλή εντός έδρας παράδοση ενάντια στους πατρινούς. Αυτή είναι η αναπληρωματική των δύο ομάδων. Ωραία προσπάθεια από τον Βιτλή και ωραία παλιά. Δεν είναι offside ο Κουσκουνάς. Μπαίνει στην περιοχή. Ευκαιρία για την δόξα. Άνοιξε πολύ την μπάλα όμως και ο Λουμπαρδέας πέταξε σε κόρνερ. Παλιά πολύ ψηλή για να την προλάβει ο Κολ. Μπήκε ο Ελευθεριάδης στη φάση. Δυναμικό το tackle, offside εδώ ο Τσαμόρο, ο οποίος συνεχίζει την φάση, θα μπορούσε να του στοιχίσει και την κίτρινη αυτό. Νομίζω ότι και ο, αν κρίνουμε από την αντίδραση του Ισπανού, δεν πρέπει να διαφωνεί. Για να δούμε, εδώ η παλιά του Ροζέριο Μαρτίνς, νομίζω ότι τουλάχιστον ο δεξιός ώμος του Ισπανού ήταν πιο μπροστά, δεν είναι και ακριβώς την ευθεία η κάμερα. Πολλές φορές τον Κρούθ να σχηματίζει μια τριπλέτα επιθετική μαζί με τον Τσαμόρο και τον Κουσκουνά. Εδώ ο Τσάλβα Τσαμόρο, καλό το σούτ έξω όμως. Πρώτο σούτ από πλευράς της δόξας στο 34. Μιλακής Κερδίση ανεβαίνει και αυτό στους 10. Για να δούμε εδώ τον Κρούθ, μπαίνει στην περιοχή. Σούταρε με το δεξί, έχασε την μπάλα ο Σούλης προς στιγμήν. Δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί το λάθος ο Ροζέριο Μαρτίνς. Η φάση συνεχίζεται και πάλι με τον Άλεξ Κρούθ. Κρατάει ο Ισπανός, πατάει για τον Σιώπη, χαμηλά η σέντρα του. Μακρύς για τον Ροζέριο Μαρτίνς. Κάνει κίνηση δεξιά ο Κρούθ, ο οποίος δέχεται τώρα την μπάλα από τον Βραζιλιάνο, που παίρνει θέση μες στην περιοχή. Είναι καλή η σέντρα αυτή τη φορά από τον Άλεξ Κρούθ, αλλά αν έπρεπε να στοιχηματίσω θα έλεγα ότι ο Βραζιλιάνος θα δοκιμάσει απευθείας, εκτός αν δίνει πάσα. Όχι, ο Κρούθ πέρασε την μπάλα από το τείχος, αλλά είναι πολύ αδύναμη η εκτέλεση για να απειλήσει τον Σούλη. Πολύ κακό για το τίποτα. Και τέλος στο πρώτο μέρος, 0-0. Τάσιος που συνεχίζει κανονικά παρά το χτύπημα στο γόνατο στο πρώτο μέρος. Κάθετη είναι καλή από τον Φουρλάνο, δεν είναι offside, βγήκε ο Μένκα και μάζεψε. Δεν πήγε να τριπλάρει τον Φουρλάνο, γύρισε πίσω στον κριτικό, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κερδίζει μία-δύο κόντρες ο Μαρτίνς, η κάθετη δεν είναι offside ο Κουσκουνάς, δεν βρίσκει όμως την μπάλα. Πρώτου Σούλη, καλή στιγμή για την δόξα, η πρώτη στο δεύτερο μέρος, το 58. Για τον Ελευθεριάδη, Φουρλάνος τώρα, έχασε προς τη στιγμή το κοντρόλ, ο Ραΐτης. Πρώτο σούτ από πλευρά της Παναχαϊκής, δεν μπήκε καν στην περιοχή η μπάλα. Τώρα το follow-up από τον Μωραΐτη. Ένα-δύο με τον Ελευθεριάδη, ο οποίος έχει χώρο. Κυνηγόπουλος από τα δεξιά. Κάνει την τρίπλα στον Κουσκουνά, ζυγίζει το πόδι του. Πρώτη ευκαιρία για την Παναχαϊκή στο παιχνίδι. Με αυτό το ωραίο σούτ από τον Παναγιώτη Κυνηγόπουλο έξω την περιοχή. Στο 62, κόρνερ. Τάσιος, δεν είναι καλή η σέντρα του. Έκοψε χαμηλά ο Καψάλης. Την έχασε ο Μακρύς. Σουτ δεν ήταν άσχημο. Έξω όμως από τον Φουρλάνο με το αριστερό. Για τον κριτικό
Μακρύς, ωραίο το άνοιγμα. Έχει χώρο ο Κρητικός και πλησιάζει στην περιοχή. Ζητά μπάλα ο Κουσκουνάς. Η σέντρα όμως δεν είναι η ενδεδειγμένη. Μάζεψε ο Σούλης. Υπάρχει και ο Τάσος Κρητικός βέβαια, ο οποίος δημιούργησε την προηγούμενη φάση. Να, ο Τούρκος κυνηγάει την μπάλα. Ωραία η κάθετη του Ελευθεριάδη για τον Κυνηγόπουλο που βρίσκεται στο έδαφος πέναλτι. Από τον Βιτλή στον Κυνηγόπουλο. Στο 72. Χλιαρές διαμαρτυρίες εξ αρχής από πλευράς των γηπεδούχων. Χρησιμοποίησε και το αριστερό του χέρι ο Βιτλής. Εδώ και πάλι φάση. Μοναδική ευκαιρία για την Παναχαϊκή να ανοίξει το σκορ μέσα στη Δράμα. Ελευθεριάδης εναντίον Αμένκα. Με το δεξίο Ελευθεριάδης, γκολ. 0-1, προβάδισμα για την Παναχαϊκή στο 74. Έντονοι πανηγυρισμοί και δικαιολογημένοι, όπως καταλαβαίνετε, για τους φιλοξενούμενους μαζί με το τεχνικό team, τους αναπληρωματικούς. Και αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος από τον Βασίλη Βιτλή. Περίπου ένα 15 λεπτό πριν το φινάλε, η Παναχαϊκή, η οποία έδειξε κάποια σημάδια ζωής στο τελευταίο 10-15 λεπτό. Θα πήγαινε καλύτερα αυτό το διάστημα από την Δόξα ομολογουμένως. Βρήκε μια καλή φάση, κέρδισε το πέναλτι. Βασίλη Σούλης στο βολέ. Τούρκου ευνοείται όμως από το λάθος του Παπατώλη ο Κουσκουνάς. Ανοίγει δεξιά για τον Κρητικό που μπαίνει στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, μόνος του συνεχίζει. Σουτ πάνω στα σώματα, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, λάθος. Ο Ροζέριο Μαρτίνς θέλει να κερδίσει από τον Σταμόπουλο που βγαίνει όμως δυνατά επάνω στην μπάλα. Στην σεζόν ο πρώτος που φτάνει σε αυτό το νούμερο για τους Πατρινούς. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ντενίς Μπαϊκαρά που μπήκε ο Ρεξάτος. Πέφτει στο έδαφος, η φάση συνεχίζεται, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για το κεφάλι του Κρητικού. Ροζέριο Μαρτίνς εκτελεί. Κεφαλιά πάσα για τον Κουσκουνά σε δεύτερη προσπάθεια, ισοφαρίζει. 1-1. Νέο λάθος από τον Βασίλη Σούλη. Έχω την εντύπωση εκείνος στο πρώτο ημίχρονο δεν στήχησε στην ομάδα του. Εδώ όμως, εσείς δεν το βλέπετε, αλλά τραβάει τα μαλλιά του ο πανύψηλος κίπερ της Παναχαϊκής. Εδώ το λάθος στοιχίζει για τον Σούλη που έβγαλε πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ, χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε αρχικά τον δεινό σκόρερ, τον Νίκο Κουσκουνά, που όμως βρήκε μπροστά του την μπάλα και την έστειλε σε δεύτερο χρόνο στα δίχτυα. Δείτε και πάλι. Κεφαλιά πάσα από τον Καψάλη. Την έχασε μέσα από τα χέρια του Σούλης. Δικιά του μπαλιά ήτανε. Φέρει σοβαρή ευθύνη. Ακόμα και έτσι όμως, ο Νίκος Κουσκουνάς φτάνει τα 4 γκολ στη σεζόν και ισοφαρίζει 1-1 για τη Δόξα. Να δούμε αν θα δοκιμάσει σουτ. Όχι, εν τέλει έβγαλε την πάσα για τον Ντάσιο. Κόρνερ από το πόδι του Βιτλή. Και πάλι ο Καρατζανάκοφ. Τέλος. Τριπλό. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Νεοφυτιάδη. 1-1 εδώ στην Δράμα, ανάμεσα στην Δόξα και την Παναχαϊκή. 0-1 με το πέναλτι του Ελευθεριάδη στο 74. 1-1 από τον Νίκο Κουσκουνά στο 79. Επιστρέφουμε για πολύ λίγο στα στούντιο της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη.